Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός και ο ελληνισμός στη διαχρονία του είναι εάν θα κατορθώσει στον 21ο αιώνα να παραμείνει ανεξάρτητο κράτος που έχει τη δυνατότητα έστω μια στοιχειώδους ανεξαρτησίας, όσο και αν έχουμε απολέσει τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό συναρτάται σε μεγάλο βαθμό με το εάν θα αποδεχτούμε, είτε με τη βία, είτε υποχωρώντας εμείς οι ίδιοι, να μεταβληθούμε σε ένα τουρκικό προτεκτοράτο στην περιοχή, μιας Τουρκίας, η οποία περίπου 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση και την διαμόρφωση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, επιζητεί να μεταβάλει και την Ελλάδα και τα Βαλκάνια συνολικότερα, αλλά και όλο τον περιγυρό της, σε ένα χώρο ελεγχόμενο από αυτή. Και να μεταβληθεί έτσι η Τουρκία στον περιφερειακό κυρίαρχο που ελέγχει την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλα αυτά τα οποία έχει πει ο Ερντογάν για αλλαγή της συνθήκης της Λοζάνης και ήρθε μάλιστα και μας το είπε και μέσα στην Ελλάδα έτσι στην πρόσφατη επίσκεψή του. Η απεύθυνσή του διαρκώς στη Θράκη, στους συμπατριώτες του της Θράκης. Οι αναφορές του μονίμως ότι η Κύπρος δεν έχει δικαιώματα και ότι εκεί δεν υπάρχει επαφή ανάμεσα στην ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδας και επομένως το Καστελόριζο είναι ένα νησί το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει ούτε καμία δυνατότητα να συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο, γι' αυτό είναι η επιμονή των Τούρκων στο Καστελόριζο, έρχονται να δέσουν με την πρόσφατη προσπάθεια εμβολισμού του ελληνικού σκάφους και δημιουργίας θερμού επεισοδίου, διότι αυτό ήταν ο στόχος της Τουρκίας, και ακολούθως ήρθε η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, η οποία έγινε με τον καξερικό τρόπο που έγινε, και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν έτσι εύκολα από τους Τούρκους. Επομένως, είτε κατανοούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, δηλαδή να κατανοήσουμε ότι η πολιτική την οποία ακολουθούσαμε μέχρι τώρα, η οποία ήταν απλώς αυτό που λέει ο Παναγιώτης Κονδύλης, παρασιτικός καταναλωτισμός, δεν οδηγεί σε δυνατότητα επιβίωσης αυτού του έθνους. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να αντλήσουμε μέρες που είναι κιόλας 25 Μαρτίου από την αντιστασιακή παράδοση του ελληνισμού, από την παράδοση του Κολοκοτρώνη.